της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Είμαι η Μανίνα. Είμαι η Ελένη και θέλω να σε ρωτήσω, άραγε κάνουν σεξ οι παντρεμένοι και αυτοί που ζουν μαζί 100 χρόνια? Δεν ξέρω, δεν μπορεί όλο και κάτι θα κάνουν. Εγώ πάντα είχα πολύ μεγάλες σχέσεις στη ζωή μου, 10 χρόνια και βάλε. Απορώ πότε προλάβαινα να έχω τόσο μεγάλες σχέσεις. Και επειδή για μεγάλο διάστημα το σεξ ήταν αγαπημένο χόμπι για πολλά χρόνια της ζωής μου, δεν τους βαριόμουν ποτέ. Στα 10 χρόνια, Χριστιανή μου. Ναι, 10 ούτε χρόνια σχέση έκανε σεξ. Ναι, ναι, γιατί υπήρχε κάποιος πρόχειρος μες στο σπίτι. Θα τον άφηνε έτσι να πάει χαμένος. Μα πώς θα... Αυτό όμως πήγε να σου πω. Γιατί έχω πολύ φαντασία. Εγώ γράφω βιβλία, γράφω ιστορίες. Δηλαδή γράφω μια σκηνή σεξ και λέω μετά από αυτό είναι πολύ καλό. Πρέπει να το κάνουμε. Τον έντενες με ρόλους κάθε μέρα. Όχι, εντάξει. Σήμερα έλεγες κάτω στο Μίτερ Παν, μετά με τον υδραυλικό, μετά με τον γιατρό. Δηλαδή τι έκανες? Πώς? Μεγάλο κομμάτι του σεξ γίνεται μέσα στο κεφάλι σου. Αυτό λέω. Καταλαβαίνω ότι είναι. Προτιμώ τον πραγματικό, ας μην τραυλικό ή γιατρό ή ξέρω εγώ. Αλλά λες τώρα είμαι εδώ που είμαι, ας κάνω ό,τι μπορώ. Και απ' την άλλη ξέρω, έχω κολλητή φίλη που μου λέει ότι δεν θέλει ούτε να τον δει. Μένουν σε χωριστά δωμάτια με τον άντρα της, κοιμούνται σε χωριστά δωμάτια. Μου λέει έχουμε να κάνουμε σεξ 6, 7, 8 χρόνια, 9 χρόνια. Ναι. Λέω τότε γιατί κάθεστε μαζί? Θα μου πεις, είναι και νεότερη από μένα, δηλαδή είναι 50άριδες αυτοί. Γιατί καταλαβαίνω ότι μετά τα 58, 59, 60 πέφτει και η λίμπιντο, δεν σε ενδιαφέρει καθόλου, το έχουμε πει αυτό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω εσένα, αλλά. Δεν είναι και απόλυτο όμως για όλους. Εντάξει, υπάρχει μια κάμψη, ας το πάρουμε έτσι. Mm. Ότι υπάρχει μια κάμψη στη λίμπιντο. Αλλά όταν είναι ένας άνθρωπος που είναι 45-50 χρόνια και σου λέει δεν κάνουμε σεξ 5-6-7 χρόνια, λες. Πρόβλημα. Μεγάλο θέμα. Εγώ επίσης όταν βλέπω, ξέρεις, εγώ είμαι και ρομαντική και αρκεί να δω δύο μαζί σαν εστιατόριο. Πω πω τέλειο ζευγάρι και να φωτιστώ διάφορα. Α, και εγώ το κάνω. Και τους γνωρίζεις μετά και σου λένε και αυτοί έχουμε να κάνουμε σεξ 6-7 χρόνια. Και λες είναι, και να είναι νέοι άνθρωποι, ναι, πραγματικά. Ναι. Σοκ. Και λες τώρα, εγώ πάντα εκεί με σφίγγει την ψυχή μου γιατί λέω, ξέρεις τι, έρχεται καταστροφή. Κάτι θα γίνει. Κάποιος θα βρει κάποιον άλλον. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι. Ερωτεύεσαι μετά, όταν δεν τσουλάει αυτό το κομμάτι. Επίσης σου λένε όλοι ότι, ξέρεις, δεν μας νοιάζει. Εμείς είμαστε τόσο τρυφερά μαζί. Και μετά από λίγο, ξέρεις, θα έρθει μια καταστροφή. Κάποιος από τους δύο. Θα αρχίσει να τον νοιάζει, να τη νοιάζει. Να νοιάζεται. Ναι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί. Δηλαδή, δεν είναι όμως κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι μια φυσική φθορά. Δηλαδή είχα γνωρίσει ένα παιδί το οποίο ήταν ούτε 40 χρονών και ήταν πολλά χρόνια με την κοπέλα που είναι παντρεμένη και είχαν δύο παιδιά μαζί και μου λέει όταν κάνω σεξ μαζί της σαν να κάνω σεξ με το χέρι μου. Δηλαδή ότι το σώμα τους ήταν προέκταση. Μα νομίζω ότι γίνεται αυτό, δηλαδή ξέρεις τόσο καλά το σώμα του άλλου που δεν υπάρχει πια έκπληξη. Ξέρεις τις αντιδράσεις. Επίσης και εκεί δεν υπάρχει έκπληξη. Άρα δεν πώς τροφοδοτείται το σεξ? Αυτό λέω. Κάπως πρέπει να υπάρξει μια λαχτάρα. Πώς θα υπάρξει μέσα από, το, από αυτό το βιβλίο που το ξέρω απ' έξω και να κατωτά. Έχω μάθει το διάλογο απ' έξω. Το σενάριο. Κάνεις άλλο σενάριο. Αυτό λέω. Όχι ότι τώρα μιλάω εγώ που δεν με ενδιαφέρει το σεξ γιατί έχω περάσει καλά, αυτό το λέμε σκόπελο. Για αυτούς που, θεωρητικά που το λέμε. Ζήσαμε. Ναι. Και αυτά που βλέπουμε. Όταν μου λένε πάντως θυμάσαι ένα κόμιξ, προσπαθώ να θυμηθώ ένα του Σουλούπ, ή πια το σεξ των εντελώς παντρεμένων. Είχε βγει στα 90s και έσκιζε. Και ήταν ένα κόμιξ, μια ιστορία που έλεγε. Πού είναι ο μικρός Παπαδόπουλος τώρα να μας τα εξηγήσει, να μας τα υπενθυμίσει, γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι. Που έλεγε πως ένα ζευγάρι που είναι παντρεμένο πάρα πολλά χρόνια κάνει σεξ και πως θα διαχειρίζεται το σεξ. Ναι, δεν. Υπάρχουν παιδί μου άνθρωποι, έχω φίλους που είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί. Δεν κάνουν σεξ πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι πολύ καλοί φίλοι, περνάνε καλά και δεν τους ενδιαφέρει το σεξ. Γιατί είναι 60 plus. Και αυτό το καταλαβαίνω ότι μπορεί να συμβεί, ότι ναι, είστε δύο πολύ καλοί φίλοι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, όπως και εγώ έχω δει φίλες, οι οποίες στην μηνόπαυση βρήκαν μετά το τεκνό. Την ευκαιρία, όχι κάνα τεκνό, την ευκαιρία με τις εξάψεις και με όλα αυτά να πούν στον σύζυγο τον οποίο δεν τον θέλουν πλέον εδώ και πολλά χρόνια ότι δεν μπορώ να σε ενοχλώ με τις εξάψεις, αλλάζω κρεβατοκάμαρα, ξέρεις, γιατί το χωρίζουν, το τελειώνουν, το καρατελειώνουν. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι θες, ρε παιδί μου, υπάρχει η σχέση, είναι ζωντανή, αγαπάς τον άλλον, τον σέβεσαι, με το μυαλό σου είσαι ερωτευμένη, αλλά το σεξ δεν έχει πια. Βαργενουάζ. Έχει γίνει βαργενουάζ, έχει γίνει τη μονοτονία, λοιπόν. Έχει γίνει παντρεμένο σεξ που λέμε. Και οι οποίοι προσπαθούν.
Κατάλαβες. Κάτι κάνουν για να το. Εγώ το έχω δει στα γκέι ζευγάρια φίλων μας. Τι κάνουν τα γκέι ζευγάρια. Φέρνουν, μου λέει, ας πούμε, ότι ναι, έχουμε βαρεθεί, δεν κάνουμε πια σεξ. Φέρνουμε τρίτο άνθρωπο. Ναι. Και το είδα αυτό να παίζει πάρα πολύ και σε γκέι γυναίκες και σε γκέι άντρες. Ότι φέρνουν ένα τρίτο άτομο, ανεξαρτήτως φίλου ή κάτι που τους διαλύει. Πολλά περισσότερα. Ναι. Το πολλάει μαζεύεται κόσμος. Εγώ τα τρία έχω ακούσει. Όχι, ναι. Ότι είναι ένα πολύ συνηθισμένο σχήμα το τρίο και ότι αυτό ζωντανεύει τη σχέση. Βέβαια, έχω δει και το άλλο σχήμα που ένας από τους δύο ερωτεύεται το τρίτο άτομο και μετά γίνεται χειρότερο μπάχαλο γιατί τρομερή ανισορροπία κάνει καταπληκτικό σεξ το ένα από τα δύο άτομα με το ένα από το ζευγάρι, καταπληκτικό σεξ με το τρίτο άτομο, βλέπει τεκνό ή γκομενίτσα ή οτιδήποτε. Και ξαφνικά θέλει να κάνει σεξ με αυτό το άτομο, δεν θέλει να κάνει με τον σύντροφό του και γίνεται της μουρλής μετά. Και αυτό το έχω δει. Ναι, είναι κρίμα, και εγώ το έχω δει. Δεν ξέρω αν αυτό θα μου άρεσε γιατί, εμένα τώρα ξαφνικά. Ναι. Όχι, δεν ξέρω, θα το έκανε ένα straight ζευγάρι. Πάντως και στα straight ζευγάρια, αν ένας από τους δύο κάνει κάτι... Τσιλιμπουρδίσει που λέμε, αλλά δεν υποθεί, δεν φανερωθεί αυτό, ξέρεις, δεν το μάθει ποτέ κανένας. Και αυτό ζωντανεύει. Για ένα διάστημα. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι πάντα. Αυτό για είναι ένα αλήθεια. Διάστημα παίρνει μια φλόγα η σχέση. Γι' αυτό και οι παλιές δεν τα ψάχναν και πολύ, δεν θέλουν να ξέρουν. Κατάλαβες. Σου λέει αυτό που λες. Βέβαια, αυτό είναι και επικίνδυνο γιατί μπορεί και ο άλλος που θα κάνει το τσιλιμπούρνισμα να φύγει μια και καλή, να βρει το όνειρο. Αλλά αν δεν βρει το όνειρο και επιστρέψει και πει α, εδώ είναι καλύτερα, υπάρχει μια τόνωση ξανά από την αρχή. Ήταν ένα ζευγάρι στην Καβάλη όταν μεγάλωνα που μάθαμε μετά από πολλά χρόνια ότι ο μπαμπάς είχε μια δεύτερη οικογένεια σε άλλη χώρα, στη Βουλγαρία. Ας πούμε είχε γυναίκα και παιδιά εκεί και είχε κάνει τρία παιδιά με τη μία γυναίκα και έκανε και άλλα τρία παιδιά με την άλλη γυναίκα. Και ήταν καταπληκτικός, δηλαδή όταν εγώ τον ήξερα με τη γυναίκα που είχε στην Καβάλα. Ήταν τρυφερός μαζί της, πολύ αγαπησιάρης και τέτοια. Και θυμάμαι να ακούω συζήτηση που να λένε ότι ξέρεις αυτοί ακόμη το κάνουν. Να λένε με έκπληξη, δηλαδή η μαμά μας σε μια άλλη κυρία, ότι αυτοί ακόμη το κάνουν. Και λέω κοίτα αυτός πόση ενέργεια είχε, όχι μόνο ακόμη το έκανε με τη γυναίκα του, το έκανε ακόμη και με μια άλλη γυναίκα και ίσως γι' αυτό να ήταν τόσο καλή σχέση. Ναι, γι' αυτό σχέση, όμως, επειδή... γιατί ήταν διπλό το ταμπλό. Κατάλαβες, οπότε ανανεωνόταν ενοχές, όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση. Μετά είναι πάρα πολύ αστείο, ξέρεις, τα παιδιά φέρνουν ένα μεγάλο πλήγμα. Ναι. Η γέννηση του παιδιού φέρνει ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στο σεξ, από το οποίο δεν σηκώνονται κιόλας όλα τα ζευγάρια. Νομίζω ότι είναι ένα κριτήριο εκεί. Πώς θα πάει η σχέση είναι πολύ βασικό κριτήριο. Ότι ξαφνικά γίνεται το παιδί το κέντρο της σχέσης και όχι η ίδια η σχέση. Φεύγει το σεξ από το. Γιατί είσαι χάλια όταν γερνάς για πολύ καιρό μετά. Δηλαδή... Ενίοτε μπαίνει το μωρό στο κρεβάτι. Ναι, και αυτό είναι δράμα. Αλλά γενικά και όταν γερνάς για ένα εξάμηνο, δεν... από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν θες όχι σεξ ούτε να το δεις ζωγραφιστό, ας πούμε. Και εκεί μπορεί να αντιδράσει ο άντρας να πει ότι είσαι προσκολλημένη στο μωρό, αν δεν μου δίνει σημασία, το παίρνει λάθος δηλαδή. Και τι να κάνω εγώ, να το δέσω φιόγκο, αρχίζει. Και εκεί αυτά. αρχίζει και υπάρχει μια παρεξήγηση μεγάλη, η οποία οδηγεί πολλές φορές και σε απιστίες. Τώρα δεν μου αρέσει η λέξη. Ναι, ούτε εμένα. Γιατί είναι φρικτή λέξη. Είναι παλιά. Δεν σημαίνει καθόλου αυτό που εννοεί. Κατάλαβε που το λέμε. Τέλος πάντων, βρίσκονται και άλλα άτομα, παίζουν. Και εκεί γίνεται ένα μεγάλο μπάχαλο. Άλλα ζευγάρια πάλι τα πολύ λίγα το συνεχίζουν με έναν τρόπο. Ναι. Βρίσκουν τον τρόπο από αυτές τις συμπληγάδες που είναι το μεγάλο με του παιδιού να διατηρήσουν και το σεξ. Άλλοι πάλι το ξεχνάνε και μετά, επειδή αγαπιούνται αυτό που λέγαμε, θέλουν ρε παιδί μου οι άνθρωποι, αλλά τα παιδιά δεν σε αφήνουν. Και είναι πολύ αστείο γιατί μπορεί να κλείνεις ραντεβού με τον άλλον, ξέρεις, να πηγαίνεις κομματήριο, να λες το Σάββατο θα βγούμε μόνοι μας και είναι τότε που θα αρρωστήσει το παιδί, θα πρέπει να το πας σε παιδικό πάρτι, να πας να το πάρεις από το παιδικό πάρτι, δεν ξέρω Όχι, το στάνταρ είναι ότι αρρωσταίνουν, ανεβάζουν ψηλό πυρετό, κάνουν μετό, διάρρεια, τα πάντα όλα και εσύ είσαι με το μαλλί λάχανο, ντυμένη, φτιαγμένη. Που το προετοιμάζω το Σάββατο, θα πάμε, θα πιούμε, γιατί ξέρεις, πολλοί για να ξαναβρούν, ρε παιδί μου, τη διάθεση, βοηθάει το αλκοόλ λίγο. Δεν πω να πιω 3-4 ποτά και τελικά κάθεται, δεν αρρωσταίνει το παιδί, βγαίνουν το Σάββατο και τα 3-4 ποτά έχουν γίνει 40 και δεν θυμούνται πώς γυρίσει σαν σπίτι. Πάλι κοιμούνται ο ένας εδώ και ο άλλος στον καναπέ. Αλλά το στάνταρ... Είναι ταινία όλο είναι αυτό. Όλα είναι σενάρια.
το στάνταρ είναι ότι όταν έχεις κανονίσει καταπληκτικό ραντεβού με σούπερ άτομο και έχεις μικρό παιδί, ότι το παιδί θα πάθει κάτι τόσο που εσύ δεν θα πας, ή θα πας στο ραντεβού και θα φύγεις σαν την τρελή. Το χειρότερο που μου έχει τύχει είναι να πάω στο ραντεβού, να έχω πιει τα 100 ποτά και να γυρίσω άνθρωπο, χάλια. Τώρα, ναι. Ναι, να γυρίσω χάλια γιατί το παιδί κάνει αμετό ασταμάτητα, ας πούμε, γιατί αυτό έφαγε σαβούρα όμως. Ή εν πάση περιπτώσει έγινε, μετά που είχαμε να το κάνουμε 3 μήνες, έγινε και την ώρα που γίνεται ανοίγει η πόρτα, μπαίνει το πιτσιρίκι. Και μπαίνει το παιδί, ναι, και λες πω πω. Γενικά με ψυχικό είναι... τραύμα έτοιμο σε τσεπάκι. Δεν είναι, είναι λίγο δύσκολο. Το παντρεμένο σεξ. Επίσης δεν νιώθεις σεξι όταν έχεις μωρό και μικρό παιδάκι. Δεν νιώθεις καθόλου σεξι. Νιώθεις, εγώ θύλαζα κιόλας 8 μήνες, 9 μήνες το κάθε παιδί. Καθόλου δεν αισθάνεσαι να βάλω τον εγκλιζέ. Θες να βάλεις μια βράκα, γιατί καταρχήν το σώμα σου είναι άλλο και μέχρι να έρθει τα ίσα του θα κάνει ένα χρόνο. Να βάλεις τη βράκα σου και να πας για ύπνο, ας γιατί πούμε. Γιατί και ίσως η φύση σου επιβάλλει έναν άλλο ρόλο εκείνη τη στιγμή. Έναν άλλο ρόλο. Της επιβίωσης, πριν επιβιώσει αυτό το μαϊμουδάκι εκεί. Μετά όμως, καμιά φορά, ξέρεις, υπάρχουν στα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια, με όλες τις δυσκολίες, με όλα αυτά, αυτό κάποια στιγμή γίνεται και γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Γιατί πέτυχε το ποτό η δόση. Ναι, συμφωνώ. Ήταν στα 2 ποτά, δεν ήταν στα 40, πέτυχε. Και εκεί ξαναξυπνάει πάλι. Ναι, τίποτε δεν πεθαίνει για πάντα, ρε παιδί. Αλλά για λίγο, για λίγο. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή είναι ξανά ένα φτερούγισμα και μετά ξανά ένα επίπεδο καρδιογράφημα. Δηλαδή είναι περίεργο, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι όμως, γιατί βλέπω και γιατί το συζητάμε σήμερα. Ξέρεις πόσες, πολλές γυναίκες έχουν πρόβλημα με αυτό. Γιατί θεωρούν ότι επειδή δεν έχουν πια διάθεση, θα φύγει ο άντρας, θα χαλάσει η σχέση τους, ότι μόνο σε αυτές συμβαίνει, δεν συμβαίνει και στον δίπλα. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι χαλαρώστε, γιατί συμβαίνει σε όλο τον ζευγάρια. Κόσμο. Ναι. Και δεν χωρίζουν όλα τα ζευγάρια. Δεν το ζηλεύω όμως κιόλας, δηλαδή δεν ζηλεύω τώρα μια σχέση, γάμο, συμβίωση, οτιδήποτε που είναι μαζί 10 χρόνια και δεν κάνουν σεξ. Δεν θα ήθελα να είμαι εκεί για να έχω μια παρέα. Υπάρχουν, έχω παρέες και φίλους και φίλες. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αγαπιούνται και εγώ σε αυτούς απευθύνομαι, που υπάρχει ένας έρωτας εγκεφαλικός. Δεν θέλουν να χωρίσουν αυτά τα ζευγάρια, αλλά θέλουν να βρουν ξανά την ποιότητα που είχαν ή έστω να κάνουν ένα σεξ που δεν κάνουν. Οπότε, το ένα σεξ το κάνει όλος ο κόσμος. Το θέμα είναι να είναι ένα καταπληκτικό σούπερ μετά, σεξ. Εγώ επίσης θα έλεγα ότι αυτό όλοι οι σύμβουλοι γάμου που είναι και πολλοί στην Αμερική από τη δεκαετία του 60 είναι τόσο γελία. Υπάρχει και αυτή η ταινία με τη Μέριλ Στρίπ που γίνεσαι γελίος με τις συμβουλές, την έχεις δει. Ναι, με την κόρη, με το γιο της που τα φτιάχνει με την Ούμα Θέρμαν, που αυτή δηλαδή που είναι πελάτης της. Όχι, είναι με τον Ντενίρο, είναι. Α, το Χέρμπερν. Της, ναι. Έλα, ναι. Το οποίο είναι πραγματικά κακομοίρα, γίνεται ρεζίλη, γίνεται γελία γιατί είναι μεγάλη στην ηλικία και πρέπει να κάνει διάφορα σεξιστικά, ξέρεις, τα αυτά που της λένε σύμβουλοι που δεν πετυχαίνει τελικά και τελικά βλέπεις ότι μπορεί να, το σεξ να ξανάρθει αλλά να έχει άλλη μορφή. Βέβαια νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να το συντηρήσεις είναι να μην το αφήσεις ποτέ να χαλάσει. Ναι, και τι γίνεται που μεγαλώνεις και σου φεύγει. Εγώ εκεί καλά, σε θέλω. Αυτό θα φύγει ωραία όμως. Θα φύγει και με τον άλλον θα δώσει αγκαλιά όταν θα φεύγει. Κατάλαβες. Ναι. Και κάπως μπορεί να γίνει αλλιώς. Πρέπει να ρωτήσουμε αυτό το φίλο μας που είναι παντρεμένος πολλά χρόνια και μην τον αναφέρουμε τώρα ποιος είναι και κάνει σεξ με τη γυναίκα του, πώς γίνεται και πώς τα καταφέρνει. Αλλά ναι, θα υπάρχει μια μέθοδος, δεν την έχουμε βρει. Εντάξει, δεν είναι ότι και σκοτώνομαι κιόλας. Όχι, τώρα. Όχι, αλλά λέμε για αυτούς που θέλουν, ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Εγώ θα έφευγα. Δηλαδή, όχι, θα έφευγα. Ναι. Δεν υπήρχε, ναι, θα έφευγα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν θέλουν να φύγουν, γιατί κατά τα άλλα περνάνε μια χαρά και έχουν λόγο που είναι μαζί. Και επίσης δεν έχουν και κανένα σκοπό να απατήσει ένα τον άλλον. Απλώς έχουν ένα πρόβλημα με τη σεξουαλικότητα στη σχέση. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό που να σου πω, όταν οι άνθρωποι είναι κάτω από 50. Όταν οι άνθρωποι είναι πάνω από 50, δεν, όχι, είναι πρόβλημα. Το έχουν, νομίζω, πάρα πολύ. Κάνεις μεγάλο λάθος. Το έχουν και 60-άριδες, το έχουν και 70-άριδες. Και πιο πολύ. Μάλιστα, η Meryl Streep είναι αυτές οι ηλικίες. Πραγματικά το ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Αλλά το θέμα είναι από την αρχή να μπορέσεις μέσα από τα παιδιά, μέσα από τις γέννες, μέσα από όλα αυτά να το ξαναβρεις όσο γίνεται πιο σύντομα. Αν αφήσεις να παγώσει για μεγάλο χρόνο, δεν ξανάρχεται. Μετά σου φεύγει τελείως. Και εκεί, ναι, ξέρεις τι είναι, ότι χάνεις τελικά την επικοινωνία, την εγκεφαλική με τον άλλον. Όταν φεύγει το σώμα, φεύγει και η ψυχή, φεύγει και ένα κομμάτι του μυαλού. Απομακρύνεσαι. Και το άλλο είναι αυτό. Και το άλλο, δηλαδή το να ξανασυνδεθείς
με την τρυφερότητα, με την κουβέντα, με την ειλικρίνεια, με την συντροφιά, τότε έρχεται και το άλλο ξανά. Μακάρι, τι να σου πω, δεν ξέρω. Προς το παρόν δεν με ενδιαφέρει καθόλου το, ο τομέας. Σου είπα, είναι χόμπι που τα έχεις και μέχρι κάποια ηλικία. Μετά από μια ηλικία σταματάω αυτό το χόμπι το ωραίο. Δεν βλέπω ούτε τσόντες, δηλαδή φαντάζομαι που έχω φτάσει. Ναι, καλά, εντάξει, το είπαμε αυτό. Υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι εκεί πέρα. Ναι. Ναι, που τους έχει τελειώσει. Αλλά το γκέι ζευγάρι που λειτουργεί έτσι, πολύ θα ήθελα να μάθω αν αυτό είναι αποτελεσματικό. Γιατί μέχρι στιγμής. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε εμάς τις γυναίκες. Όχι, δεν ξέρω αν είναι θέμα γυναίκες. Γιατί σου λέω, έχω και γυναίκες που το κάνουν. Ζευγάρι γυναικών που το έχουν κάνει. Παίρνουν έναν άντρα και τον βάζουν στη μέση. Καλά, υπάρχει και το swinging και για άντρες γυναίκες. Ναι, δεν ξέρω αν. Θα ήθελα δηλαδή να έρθει κάποιος και να μας πει: παιδιά, εγώ το κάνω αυτό και λειτουργεί και είναι υπέροχο. Και είναι μια καταπληκτική λύση και ορίστε σας το συστήνω. Λίγο extreme, είναι λίγο παρακινδυνευμένα αυτά. Διότι σκέψου ότι όταν είσαι και καιρό που δεν το έχεις κάνει και εμφανιστεί το τρίτο, είσαι πολύ εύκολη λία να πέσει στον ερωτά του. Κατάλαβες. Εντάξει, δεν το λες και συμβουλή αυτό. Καλά, όλα όσα λέμε δεν τα λέμε συμβουλές, γιατί δεν λέμε συμβουλές, λέμε τον πόνο μας και συζητάμε άρατα μάρατα και ό,τι βγει. Ξέρεις. Και για να τελειώσουμε, εγώ μπορεί να πεις ότι μπορεί να ξαναρχίσει, αν το πιάσεις επικοινωνιακά, να επικοινωνήσεις με τον άλλον ξανά. Και όχι να λες μόνο πήγα στο μπακάλι, έδωσα τόσα, πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να πληρώσει και το αυτοκίνητο, ότι έχει τηλεόραση σήμερα. Όχι αυτή την επικοινωνία. Επικοινωνία ψυχής. Όταν ξανά επικοινωνήσει η ψυχή, ξαναβρίσκει και το σώμα, ίσως έναν άλλο τρόπο να κάνει σεξ. Ξέρεις, δεν υπάρχει και μόνο αυτός ο παθιασμένος της αρχής, αυτό δεν μπορεί να επανέλθει. Καλά τώρα, ναι. Και επίσης και για κάτι που τέλειωσε, υπάρχει και κάτι άλλο ξαναρχίζει με κάποιον άλλον, έτσι. Και αυτό είναι μια πολύ καλή λύση. Μη σκαλώνεις που μεγαλώνεις. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.